Σας άκουσα πριν, δεν το ήξερα. Ψαρεύετε. Ασχολείστε με το ψάρεμα. Ναι. Ψαρεύω, δεν κολυμπάω. Αυτό κάνω δηλαδή. Η θάλασσα είναι, ξέρεις, είναι όμορφη, είναι και επικίνδυνη. Πρέπει να προσέχουμε. Είχαν περιστατικό χθες. Ψηλό φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Αυτό που μου λέγατε με τις μέρες που πήγαινε να σας φάει. Μεγάλη. Δεν θα με έτρωγε, αλλά... Καταλάβατε, ναι, αλλά να σας... τα δόντια της, φαντάσου ότι είναι σαν ξηράφια, είναι... πώς να σου το περιγράψω τώρα. Κάτι σαν μικρός καρχαρίας. Αν σου κόψει, αν σου δώσει τα γωνιά, σου κόβει κομμάτι. Και επειδή επιτίθεται σε πολύ ειδικά σημεία, ναι, προσέχεις. Οπότε... Προσέχεις, αλλά έφταιγα εγώ χθες. Την κόρη σας, πώς το βλέπετε έτσι που κάνει την προσπάθεια της στο τραγούδι? Είναι κάτι που το ήθελα από μικρή. Νομίζω ότι ήρθε ο κατάλληλος καιρός και νομίζω ότι πραγματοποιεί το όνειρό της. Ελπίζω να της βγει και της εύχομαι κάθε επιτυχία από την καρδιά μου μέσα. Γιατί κόρη μου την αγαπάω, αλλά μπορώ και της λέω και τα κακά της και τα καλά της. Θα τραγουδήσει τώρα σε νυχτερινό μαγαζί. Ξεκινάει, ναι, το Σεπτέμβρη. Αυτό πώς σας φαίνεται? Γιατί εντάξει, το τραγούδι, οκ, okay, το προσπαθεί. Πώς σας φαίνεται, okay, που μπαίνει, μπαίνει εντατικά? Τώρα θα γνωρίσει και το κομμάτι της νύχτας που δεν είναι αυτό που φαίνεται. Έτσι όλη αυτή η γλαμουριά, να το πω έτσι. Δεν είναι ελληνική λέξη αυτή, παρόλα αυτά, τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι όμως, είναι σκληρή δουλειά. Ελπίζω να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Εγώ θα είμαι στο πλευρό της. Ζούμε μάλλον στη δεκαετία όπου το φλερτ όλο διεξάγεται μέσα από τα social media. Θέλω να μου πείτε αν σε έχουν φλερτάρει μέσα από τα social media, παρόλο που δεν τα χρησιμοποιείτε πολύ. Ναι, έχουν στείλει αυτό το αίτημα φιλίες που λέγεται, ξέρω, και έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω, αλλά δεν απαντάω εγώ μετά, γιατί δεν είμαι και σου λέω το. Δεν το έχω το πράγμα. Καταρχάς, ποιο φλερτ, είστε παντρεμένος. Εντάξει, ναι. Η γυναίκα σας ζηλεύει, μιας και είπαμε τώρα ότι σας έχουν στείλει και μηνύματα καμιά φορά? Όχι. Δεν έχουν τέτοια πράγματα μετά από τόσα χρόνια. Γιατί, δεν κακό? Τα έχουμε ξεπεράσει. Εντάξει, αστεία είναι αυτό. Είναι αστείο το να ζηλεύει, να ζηλεύει τον άνθρωπό σου? Να ζηλέψει τι? Εντάξει, τραγουδιστής είστε, βγαίνετε, και... εμφανίζεστε, μπορεί να έρθει κάποια γυναίκα να σας φλερτάρει. Μου λέει μακάρι να έρθει. Έλα που δεν έρχεται.